ό,τι έπρεπε να νομοθετηθεί πριν να ξεκινήσει η χρονιά. Γι' αυτό και δεν το κάναμε. Πριν να ξεκινήσει η χρονιά ή λίγο μετά τη χρονιά. Θα μπορούσε ο προηγούμενος από εσάς να το κάνει τον Ιανουάριο. Βαλαβάν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να γίνει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Δηλαδή ο Αλεξιάδης δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει από. Να τελειώσω όμως τη φράση μου, κύριε Οικονομία. Τελειώνω αμέσως. Από το Φεβρουάριο και μετά, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονομικών είχε να αντιμετωπίσει κάποια άλλα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά να δεχθούμε και αυτή την κριτική. Αφήσαμε λοιπόν να φτάσει στο τέλος της χρονιάς και για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες και ήρθε σαν πρόταση το να υπάρχει μια νομοτεχνική βελτίωση, μια νομοτεχνική ρύθμιση και να λύνουμε το θέμα. Δεν θα πηγαίναμε το Δεκέμβριο του 2015 να βάλουμε φόρο 22% όπως υπήρχε παραπληροφόρηση ή οτιδήποτε άλλο στον κόσμο για τις αποδείξεις. Νομοτεχνικά θα λύναμε το θέμα. Δηλαδή τι εννοείτε νομοτεχνικά θα λύναμε. Πώς θα λυνόταν. Υπήρχε κενό νόμου. Υπήρχε κενό νόμου. Και εσείς τι σκοπό είχατε για τις αποδείξεις του 2015. Έπρεπε λοιπόν να φέρουμε μία διάταξη για να λύσουμε αυτό το κενό νόμου. Πώς θα το λύνατε, σε καμία περίπτωση. Πώς θα το λύνατε. Πώς θα το λύνατε, Υπουργέ. Θα σας πω. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε φόρο 22% στον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν το θέμα ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων από ορισμένους οι οποίοι νομίζουν ότι οι εκλογές δεν τελειώσαν ακόμα και θέλουν να παίξουν το ρόλο της αντιπολίτευσης. Καλά κάνουνε, το παίζουν καλά αυτό το ρόλο, αλλά δεν θα τους δώσουμε δυνατότητα σαν Υπουργείο Οικονομικών αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να το απαξιώσουμε. Το χτεσινό νέο της ημέρας, και τελειώνω με αυτή τη φράση, το χτεσινό νέο της ημέρας δεν είναι αποδείξεις. Το χτεσινό νέο της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών απέκτησε το πρώτο αυτοκινούμενο σκάνερ, το οποίο θα ελέγχει μέσα σε μία ώρα 80 φορτηγά και χωρίς να μας κοστίσει ένα ευρώ. Μας το χάρισε η εταιρεία Παπαστράτος. Αυτό είναι το νέο και το κρύψαμε το σκάνερ πίσω από τις αποδείξεις. Ωραία, να ρωτήσω εγώ, Υπουργέ. Αυτό θα επανέλθουμε σε αυτό μας το πείτε, γιατί πράγματι είναι νέο. Θα το δούμε αυτό. Ωραία. Να έχουμε μία απάντηση από τον κύριο Παππού που ζητήσατε να είναι εδώ και είναι, ασφαλώς. Υπουργέ. Ρωτήσατε τους συνεργάτες τι ακριβώς μας έλεγαν στις 4 και 28 που πήραμε το ενημερωτικό mail. Τι ακριβώς μας έλεγαν. Το mail, για όσους τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν, το οποίο το πήραμε από τους συνεργάτες στις 4 και 28 επίσημο το απόγευμα. Mail τώρα. Mail από τους συνεργάτες του Υπουργού. Άτυπη ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, το mail λέει στην πρώτη σειρά νομοτεχνική διάταξη για προσκόμιση αποδείξεων και για το 2015. Ξαναπες τη φράση, σε παρακαλώ. Νομοτεχνική διάταξη για προσκόμιση αποδείξεων και για το 2015. Λοιπόν, συνεργάτη σας, κύριε Υπουργέ, ανέφερε ότι πρόκειται για παράταση της διάταξης που ίσχυε για τη χρήση του 2014, δηλαδή αυτό που εφαρμόστηκε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Άρα, αν ψάχνετε κάποιο υπεύθυνο, θα πρέπει να τον αναζητήσετε στο δικό σας γραφείο, και επειδή βάλατε και θέμα προσωπικό, αναφέρομαι σε μένα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δώσετε την ίδια μορφή και για τους υπόλοιπους συναδέλφους του ρεπορτάζ που είχαν ακριβώς την ίδια πληροφόρηση με εμένα και ακριβώς την ίδια αντίδραση με εμένα. Άρα, αν ψάχνετε για σκοπιμότητες, ψάχνετε σε λάθος άνθρωπο. Κύριε Παππού, έχετε τελειώσει να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Νομίζω εκτίθεστε, διότι είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Μάλιστα. Ξέρετε φορολογικά, έχετε γράψει πάρα πολλές για φορολογικά νομοσχέδια. Και εκτίθεστε, διότι όταν έχετε μπροστά σας ένα χαρτί που λέει νομοτεχνική, ναι, όταν έχει αυτή τη φράση, είναι σαφέστατο το τι εννοούμε. Όχι, δεν είναι καθόλου σαφές, Υπουργέ. Να τελειώσω, παρακαλώ πολύ, να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Άλλο πράγμα το να φέρουμε νέα διάταξη και άλλο πράγμα να λέμε νομοτεχνική. Εκτίθεστε εσείς ο ίδιος. Υπουργέ, νομοτεχνική. Με σαφήνεια λοιπόν μέσα λέγαμε για νομοτεχνική, ναι, ρύθμιση. Κύριε, άλλο συνεργάτες, Υπουργέ, τους συνεργάτες σας ρωτήσατε. Περίμενε, Γιώργο. Υπουργέ, τους συνεργάτες σας ρωτήσατε την πληροφόρηση μας δώσανε. Γιατί η νομοτεχνική διάταξη και στο παρελθόν ήταν οι παρατάσεις των προηγούμενων διατάξεων. Τι συζητάμε τώρα, θα μας βγάλετε τρελούς δηλαδή. Όλους τους δημοσιογράφους που πήραν στα χέρια τους αυτό το mail και ρωτήσαν τι συμβαίνει. Εσείς μας λέτε δηλαδή ότι η προσκόμιση των αποδείξεων θα ήταν εθελοντική. Αυτό μας λέτε τώρα. Λεπτό. Δηλαδή, ναι, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Εγώ που δεν ξέρω από φορολογικά. Εγώ θα πήγαινα το Δεκέμβριο του 2015. Αυτό πρέπει να μας το πείτε εσείς. Να φέρω διάταξη. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι εγώ το Δεκέμβριο του 2015 θα έφερνα διάταξη με την οποία θα επέβαλα, όπως γράψατε, 22% φόρου σε όσους δεν είχαν αποδείξεις.
Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρουμε όλοι ελληνικά και εσείς ξέρετε ελληνικά, σας έχουμε μετρήσει, έχετε έρθει εδώ στην εκπομπή πολλές φορές. Όλοι πιστεύω ότι ξέρουμε ελληνικά ως ένα σημείο. Όταν η φράση νομοτεχνική ρύθμιση για προσκόμιση αποδείξεων και για το 2015, μόνο σε ένα συμπέρασμα οδηγεί. Ότι πρέπει να προσκομίσουμε αποδείξεις και το 2015. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά λέτε το μισό, τη μισή φράση εσείς. Δεν θέλω εγώ τώρα, δεν ξέρω τα οικονομικά και ούτε πιθανότατα να είχε κάνει λάθος ο Γιώργος σε μια άλλη φορά. Πιθανό να έχετε κάνει λάθος εσείς, οι συνεργάτες σας. Αλλά μην παραποιούμε και την πραγματικότητα και την πέφτετε και εσείς. Πραγματικότητα και η οικονομία. Μην την πέφτετε και εσείς στα ΜΜΕ. Όχι, όχι, κύριε οικονομέα. Εγώ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχω πει δημόσια από την πρώτη συνέλευση τύπου θα έχω ειλικρινή σχέση. Δεν αναμένω ούτε κολακίες. Ούτε διαπλοκή. Ναι, αλλά η ειλικρινή σχέση όμως είναι να αναγνωρίσετε ότι αυτό το mail, επιτρέψτε κύριε Υπουργέ, οδηγούσε σε άλλο συμπέρασμα. Με συγχωρείτε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Όταν υπάρχει λόγος για κριτική να γίνεται κριτική, όταν υπάρχει παραπληροφόρηση, θα βγαίνω να το λέω. Ναι, αρκεί να είναι παραπληροφόρηση αυτή και να μην μας παραπληροφορείτε εσείς. Από την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή θα λέω και ονόματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα καλά θα κάνετε. Δεν απαντήθηκε αυτό που είπα πριν. Η παραποίηση που έκανε και το Δελτίο Ειδήσεων το δικό σας και ο κύριος Παππούς ότι εγώ μίλησα για αναδρομικό φόρο. Μισό λεπτό. Δεν μίλησα καθόλου. Μισό λεπτό. Και στο θέμα των αποδείξεων, τελειώνω τη φράση. Παρακαλώ. Στο θέμα των αποδείξεων το λέει σαφέστατα. Νομοτεχνική ρύθμιση. Γιατί πράγμα νομοτεχνική ρύθμιση. Ρωτήστε τους συνεργάτες σας τι έλεγα αυτό στο απόγευμα και ξαναπάρτε μας να μας πείτε τι. Έχω ρωτήσει και έχω πλήρη εικόνα. Αλλά μήπως θα δείτε να δικαιολογηθείτε. Να δικαιολογηθώ εγώ. Εγώ να δικαιολογηθώ, Υπουργέ. Τι λέτε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω καταθέσαμε τις απόσπασεις, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, η φράση πάντως νομοτεχνική ρύθμιση για την προσκόμιση αποδείξεων και για το 2015, εάν έχετε την καλοσύνη, πέστε μας εσείς τι σημαίνει. Νομοτεχνική ρύθμιση για την προσκόμιση αποδείξεων και για το 2015. Θα σας πω, σημαίνει ότι υπήρχε κενό νόμου, μάλιστα, για το οποίο η ευθύνηση είναι αλλού, φαντάζομαι, όχι στον Αλεξιάδη. Αυτά έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί το αργότερο το Δεκέμβριο του 2014, αφού αφορούν το 2015. Συμφωνούμε απολύτως. Ωραία. Υπήρχε αυτό το κενό νόμου και έπρεπε να τακτοποιηθεί. Με ποιο τρόπο, Υπουργέ? Τι θα έλεγε η διάταξη? Ένας τρόπος που φέραμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες με φόρους, προς αυξήσεις, πρόστιμο, οτιδήποτε άλλο, ναι, αφού σηκώθηκε όλος αυτός ο κουρνιακτός και η φασαρία και βρέθηκε ο τρόπος να κρυφτεί το σκάνερ πίσω από τις αποδείξεις, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να εξυπηρετήσουμε αυτές τις λογικές δημοσιογραφίες. Τι θα έλεγε η διάταξη, μπορείτε να μας πείτε, Υπουργέ? Κάντε λίγο υπομονή, κύριε Παππού. Έχετε διαψευστεί σε πολλά από αυτά που έχετε προβλέψει, όπως για παράδειγμα στα ανίσπρακτα ενίκια. Που άλλα λέγατε και άλλα κατατεθήκαν και δεν βγήκατε να πείτε την αλήθεια. Τι ακριβώς λέγαμε, Υπουργέ, θέλετε να μας πείτε? Έχετε διαψευστεί και σε άλλα θέματα φορολογικά που άλλα προβλέπατε και άλλα γίνανε. Περιμένετε τη διάταξη την άλλη εβδομάδα, θα ξαναδιαψευστείτε. Επειδή τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να απαντήσω κι εγώ τώρα. Βεβαίως, γι' αυτό ζήτησα να. Εγώ, κύριε Παππού, όταν θέλω να μιλήσω για εσάς, ζήτησα να είστε παρόν. Εσείς μιλάτε συνεχώς για μένα ενώ είμαι απόν. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να είστε κάθε μέρα στο δελτίο, φαντάζομαι. Όχι, αλλά όταν είναι να λέτε ψέματα για μένα, να με φωνάζετε για να απαντάς τα ψέματά σας. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Για το θέμα του κεντρικού δελτίου που είπατε για, για τις αλλαγές. Για τον αναδρομικό φόρο. Μπράβο. Είπατε ή όχι ψέματα? Εγώ δεν μίλησα ποτέ για αναδρομικό φόρο και υπάρχουν και τα βίντεο. Εγώ είπα ότι είπατε για αλλαγές στα εισοδήματα του 2015. Το είπατε αυτό, φαντάζομαι, δεν το είπατε? Αλλαγές είπα, αυτό δεν σημαίνει αναδρομικός φόρος. Εγώ είπα μάλιστα ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι δεν πρόκειται για αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Το είπα αυτό ή δεν το είπα? Κύριε Παππού, υπάρχει το βίντεο των δηλώσεών σας και υπάρχει και το βίντεο δικό μου δηλώσεων. Προφανώς υπάρχει, Υπουργέ, τώρα. Μα τι συζητάμε? Για να δούμε ποιος λέει την αλήθεια. Μα τι λέμε τώρα. Για τα ανίσπρακτα, τι ακριβώς είπα και σας χάλασε τη διάθεση? Για δείτε το τι λέγατε για τα ανίσπρακτα. Για τα ανίσπρακτα επιβαρύνθηκε τελικά ο κόσμος. Μιλούσατε ότι θα υπάρχουν επιβαρύνσεις στον κόσμο και θα πληρώσουν παραπάνω φόρους. Υπουργέ, τι λέτε τώρα, δεν φέρατε διάταξη και αποσύρθηκε? Φέρατε ή δεν φέρατε διάταξη και αποσύρθηκε, Υπουργέ? Φέραμε εμείς διάταξη για τα ανίσπρακτα. Α, για τα ανίσπρακτα λέτε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, κύριε Παππού, εκτίθεστε. Σας παρακαλώ, μην το συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι Υπουργέ, ποσοστική δεν αντιπαράθεση. Διορθώθηκε μετά η διάταξη. Θέλετε να παίξετε ένα συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο, παίξτε τον. Άλλο η δημοσιογραφία και άλλο η πολιτική.
Μας, δηλαδή, Υπουργεία, δύο λεφτά. Βλέπετε πολιτικές σκοπιμότητες τώρα. Τι λέτε, Υπουργεία, τώρα. Όχι, φαντάσματα βλέπω, κύριε Παππού. Φαντάσματα βλέπω. Αλλά να συνεχίσουμε και το θέμα να ενημερώσουμε τους πολίτες. Να μην συνεχίσουμε την υπουργεία. Δεν μπορεί να πετάτε έτσι, Υπουργεία. Να σου πω τώρα κάτι. Όταν θεωρείς ότι ο δημοσιογράφος σας παίζει πολιτικό παιχνίδι, εκεί δεν υπάρχει θέμα να κάτσετε να κουβεντιάσετε. Έτσι δεν είναι, ρε Υπουργέ μου. Αν θεωρείς δηλαδή ότι εγώ πληρώνομαι από κάπου με σκοπό να βαρέσω, να σε χτυπήσω εσένα ή την κυβέρνηση ή παίζω πολιτικό παιχνίδι, να κάνω ξέρω εγώ το Μεϊμαράκι ή τον Κουτσούμπα πρωθυπουργό, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα συνεννόησης. Δηλαδή δεν είμαι εγώ δημοσιογράφος και εσύ υπουργός. Κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εάν άλλο αυτή άλλο την να καταλογίσεις ότι έκανε λάθος δημοσιογραφικό. Γράφεις πέντε πράγματα, στα δύο πέφτεις λάθος από κακή πληροφόρηση ή διότι είσαι ανόητος, ας πούμε. Κύριε Καμπουράκη. Εάν όμως εγώ τώρα έχω την κατηγορία ότι παίζω πολιτικό παιχνίδι, εγώ, ο Γιώργος, ο Παππούς όλοι, εκεί αλλάζουν οι όροι. Υπουργέ, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να προβλέπω το μέλλον, τι θα κάνετε σε μια εβδομάδα. Όταν φέρετε μια διάταξη που αφήνει ένα κενό, εν προκειμένου για τα ανίσπρακτα που αναφέρατε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι αυτό το πράγμα που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Αλεξιάδης, η Βαλαβάνη, ο Παππούς, δεν ξέρω ποιος, φέρνει αυτή την επιβάρυνση. Τώρα εσείς την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα φέρετε διάταξη που διορθώνει το κακό σκήμενο, αυτό δεν είναι σκοπιμότητα, Υπουργέ, ούτε λάθος πρόβλεψη. Κύριε Παππού, νομίζω καταθέσαμε τις απόψεις μας. Ωραία, τις καταθέσαμε. Εγώ οφείλω να πω... πολιτών. Εγώ δεν έχω διάθεση για προσωπική κόντρα. Εσείς θέλετε να κάνετε προσωπικές κόντρες. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή παίζουμε και εμείς τον ρόλο μας ως οικοδεσπότες εδώ, εγώ απλώς εκείνο που θέλω να σας πω και θα έπρεπε να γνωρίζετε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και την πολιτική σας και τις αποφάσεις σας, το να ρίχνετε σκιά ότι παίζει κάποιος δημοσιογράφος. Ο οποίος μπορεί να έχει κάνει λάθη. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα και άρα δεν ανακατεύομαι. Αλλά δεν μπορεί να ρίχνετε σκιές ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια όταν μεταδίδονται απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, ρωτήστε και τους προκατόχους σας, Υπουργέ. Δεν έριξα σκιές, κύριε Οικονομέα. Ρωτήστε και τους προκατόχους σας. Όχι, δεν έριξα και σκιά, κατηγορήσατε ευθέως. Τι σκιά, Υπουργέ. Με ευθύτητα αναφέρθηκα και όπως ξέρετε, ζήτησα να είναι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Το γνωρίζω, αλλά αν ζητήσατε, κανάλια, αν ζητήσατε... Εγώ, αφήστε με να τελειώσω τη φράση μου, διότι εγώ είπα θα λειτουργώ με ευθύτητα. Κύριε Υπουργέ, αν ζητήσατε να είναι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για να του πείτε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια, εγώ οφείλω να σας πω και το πιστεύω ακραδάτως με όλη την εκτίμηση που σας έχω και που δεν θα καταλόγιζα ποτέ σε εσάς ότι παίζετε άλλα παιχνίδια, ποτέ δεν θα το καταλόγιζα, ότι είναι απαράδεκτο να του καταλογίζετε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια. Και δεν το κάνω από συντεχνιακούς λόγους γιατί είναι συνάδελφός μας. Γιατί δεν είναι λογικό αυτό, εκτός και αν έχετε στοιχεία. Κύριε Οικονομέα. Εάν έχετε στοιχεία ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια, το πείτε. Σας είπα στοιχείο. Υπάρχει βίντεο από λάθος, η λάθος πληροφόρηση, αν είναι λάθος που εδώ ο Γιώργος λέει ότι πήρε ένα mail από τους συνεργάτες σας, η λάθος πληροφόρηση δεν είναι στοιχείο. Κύριε Οικονομέα, σε αυτό σας απάντησα. Υπάρχει βίντεο αναρτημένο στο site του Υπουργείου Οικονομικών με την ομιλία μου σε ημερίδα του Οικονομικού. Μα το παίξαμε το βίντεο, Υπουργέ, τώρα τι λέμε. Αυτό το βίντεο παραποιήθηκε. Αυτό γιατί έγινε, για λόγους οικολογικούς. Με ποιο τρόπο παραποιήθηκε, Υπουργέ. Τι λέτε τώρα, αλλά τι παραποιήθηκε. Να μην συνεχιστεί η προσωπική αντιπαράθεση. Αν με θέλετε για κάποιο άλλο θέμα, το ευθύνεται του Υπουργείου να μιλήσουμε για αυτά. Νομίζω κατατεθήκαν οι απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν λέγονται απόψεις στο να κατηγορεί ένας υπουργός, έναν δημοσιογράφο ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια. Εάν λέγονται απόψεις αυτές. Τέλος πάντων. Νομίζω μας κρίνουν όλοι οι τηλεθεατές σας. Ότι παραποιήσει είναι δυτά τα όσα λέω. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα το σκάρι που.
σκάνερ, όπως θα προχωρήσουμε και στην τοποθέτηση σταθερών σκάνερ στα Τελωνία. Μακάρι. Αν συγκρίνεται αυτή τη στιγμή το Τελωνίο από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, από τη Βουλγαρία όταν μπαίνει ένα αυτοκίνητο, περνάει από σκάνερ, από ζυγαριά και ζυγίζεται, από μηχάνημα καταγραφής πινακίδων, και όταν μπαίνει στην ελληνική πλευρά δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα έχουμε ζυγαριά που ζυγίζει τα φορτηγά μετά από δωρεά του κυρίου Κορκίδη της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου Ελλάδος. Yes. Αυτή είναι η κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν την περιγράφουμε, την αντιμετωπίζουμε και θα ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ακριβώς επειδή πρέπει. Εάν να αποδώσει αυτό το πράγμα, οφείλω να πω ότι είναι μια πρώτη συγκεκριμένη κίνηση για να πάμε προς το κυνήγι του λαθρεμπορίου. Όχι, δεν είναι η πρώτη συγκεκριμένη κίνηση. Είναι μια σειρά από κινήσεις που εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που έχουμε που ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι που με τη λίστα την καινούργια ή τις παλιές, πώς πάει ο έλεγχος? Με τις λίστες τις παλιές προχωράνε οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει, όχι πάντα με το ρυθμό που θα θέλαμε και με τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Σε σχέση με την καινούργια λίστα, έχει γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ναι. Έχει προχωρήσει ικανοποιητικά μέχρι στιγμής η όλη η ιστορία. Περιμένουμε και νέα στοιχεία από τη Γερμανία, καθώς και περιμένουμε τον ομόλογο Υπουργό Οικονομικών για να υπογράψουμε τη σχετική συμφωνία. Και μαζί με το νομοσχέδιο που θα έρθει για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων, μαζί με το νομοσχέδιο για το περιουσιολόγιο και μια σειρά από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, θα δώσει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλη αυτή την ιστορία των βάσεων δεδομένων. Υπουργέ, να πούμε δύο συγκεκριμένα πράγματα να σας ρωτήσουμε. Τελικά με τις αποδείξεις φέτος, του χρόνου που θα κάνουμε τη δήλωση, πότε θα τις κάνουμε τις δηλώσεις καταρχήν, το Φεβρουάριο, Μάρτιο, ισχύει αυτό που έχετε πει? Αυτό που είπα. Προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη και νομίζουμε ότι θα είναι πράξη, δηλαδή να είναι πολύ γρήγορα έτοιμη εφαρμογή, να είναι πολύ σύντομα η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να είναι αρχή Φεβρουαρίου έτοιμο το σύστημα να μπορούν να υποβάλουν από τότε δηλώσεις. Ωραία, Φεβρουάριο ή Μάρτιο λοιπόν να καταθέσουμε τις δηλώσεις με το αφορολόγητο που μας εξασφάλιζε η συλλογή αποδείξεων. Θα σας πω αμέσως. Θα ισχύσει? Θα σας πω. Θέλουμε να ξεκινήσουν νωρίς οι δηλώσεις, να τελειώσουν νωρίς οι δηλώσεις, να ξεκινήσουν νωρίς ο έμφυα, να τελειώσουν νωρίς ο έμφυα. Ναι. Θέλουμε να μοιράσουμε σωστά τις φορολογικές υποχρεώσεις μέσα στο 2016, για να μην ζήσουμε ότι το 2015 να μαζεύονται όλα στο τέλος του χρόνου, γιατί είναι λάθος. Σε σχέση με τις αποδείξεις, να μην ανησυχεί ο κόσμος καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο επιβάρησης προστίμων 22% που θα. Άρα θα έχουμε, είναι συγκεκριμένο το ερώτημά μου, θα έχουμε το αφορολόγητο που βεβαίως είχαμε και όταν μαζεύαμε τις αποδείξεις. Βεβαίως, θα έχετε το αφορολόγητο και θα έχετε και άλλα θετικά στοιχεία σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, τα οποία θα αποκαλυφθούν τις επόμενες μέρες στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί. Για πέστε μας ένα, αφού το θίξατε, δώστε μας και μια είδηση. Κύριε Οικονομέα, έχω γίνει και εγώ πιο σοφός. Πλέον θα ενημερώνουμε μόνο με αυτά που θα καταθέτουμε στη Βουλή για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μάλιστα. Με το περιουσιολόγιο που θα έρθει, θα λύνονται μία σειρά ζητημάτων. Διαβεβαιώνεται ότι δεν θα μιλάμε τώρα για τα χρυσαφικά της γιαγιάς ή τα κοσμήματα του παππού ή το δεν ξέρω τι. Κύριε Οικονομέα, είχατε ή όχι την εικόνα την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλεξιάδης θέλει να καταγράψει τα χρυσά δόντια, τα δαχτυλίδια, τις βέρες και εμείς ούτε τη είχαμε την εικόνα αυτή, ούτε τη μεταδώσαμε. Λέω δεν τη μεταδώσατε. Λέω υπήρχε από κάποια άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας διαβεβαιώ ότι πουθενά δεν υπάρχει δική μου δήλωση, κείμενο, διαρροή ή οτιδήποτε άλλο για αυτό το θέμα. Τι έγινε? Εμείς βγάλαμε τη λογική μας για το περιουσιολόγιο και ταυτόχρονα εκδόθηκε, πολύ σωστά εκδόθηκε, η απόφαση για το πόθεν έσχες υπουργών, βουλευτών και μια σειρά από άλλους παράγοντες της πολιτείας για το τι πόθεν έσχες θα έχουν αυτοί, άσχετο το ένα με το άλλο. Μάλιστα. Ορισμένοι προσπαθήσαν να συνδέσουν το ένα με το άλλο και υπάρχαν δημοσίευματα και αναρτήσεις. Ο Αλεξιάδης θα βγάζει τα δόντια του κόσμου για να μετράει στο περιουσιολόγιο τα χρυσά δόντια. Θα μετράμε τη βέρα του παππού. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Υπουργέ μου τώρα, ρε Τρίφωνα. Έτσι που τα λες όμως, κάτσε τώρα γιατί δεν μιλώ τόση ώρα. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει να μην υπάρχουν κανάλια, να μην υπάρχουν εφημερίδες και να μετατραπούν τα γραφεία τύπου των υπουργών σε αυτού που ενημερώνουν τον κόσμο. Κάτσε ρε, εσύ, έτσι δουλεύει το σύστημα. Δούλεψε ποτέ έτσι 50 χρόνια. Εγώ, κάτσε ρε Τρίφωνα, τώρα παλιοί είμαστε και εσύ και εγώ και όλοι μας. Δεν έχω γραφείο τύπου. Δεν έχω δημοσιογράφο. Από πού βγαίνει ρε παιδί μου, το δελτίο τύπου του Υπουργείου σου? Έχω ικανούς συνεργάτες που δουλεύουν νύχτα μέρα
Και εγώ ποτέ δεν μίλησα στο περιουσιολόγιο για αυτά τα πράγματα. Αυτό δε... είναι η παραπληροφόρηση που κάναν κάποιοι άλλοι. Εσύ, μπορεί, εντάξει, το ότι κάνανε κάποιο παραπληροφόρηση δεν σημαίνει ότι σε έχουν βάλει στόχο τρίφορα μου να σε εξοντώσουν. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Πώς δεν είπες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα τέλη κυκλοφορίας αληθεύει ότι υπάρχουν σκέψεις να τα πληρώνουμε ανάλογα με το πώς κυκλοφορεί το αυτοκίνητο και ανά μήνα, έτσι απλώς να έχουμε και καμιά είδηση. Ναι. Για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 τα πληρώσαμε και για το 2000... Τα πληρώνουμε, δεν τα πληρώσαμε, ναι. Θα τα πληρώσουμε. Θα πληρώνουμε, ναι. Αυτό το διάστημα, θα πληρώνουμε ή τέλος πάντων θα τα πληρώσουμε. Για το 2017, επειδή θέλουμε νωρίς να μην ευνηδιάζουμε τον κόσμο και να υπάρχει διάλογος, μαζεύουμε προτάσεις. Μία από τις προτάσεις αυτές που εξετάζουμε, δεν το έχουμε αποφασίσει, δεν το έχουμε φέρει σαν διάταξη στη Βουλή, δεν είναι οριστική απόφαση, είναι να αντιγράψουμε το μοντέλο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου έχουν χαμηλά τέλη κυκλοφορίας αρχικά και για να μπορέσουν να επανέλθουν αυτοκίνητα από ακινησία στο δρόμο, και μετά το υπόλοιπο ποσό να μπαίνει σαν μια μικρή επιβάρηση λίγων λεπτών, όχι 20-30 λεπτά που ακούγονται, 15-20 λεπτά, στη βενζίνη. Αυτό το σύστημα θα δώσει δυνατότητα στο 1.100.000 οχήματα που είναι σε ακινησία, γιατί έχουν υπερβολικά τέλη κυκλοφορίας, να επανέλθουν. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοκίνητα που έχουν εμπορική αξία 2 και 3.000 και έχουν τέλη κυκλοφορίας 800 και 1.000 ευρώ. Σωστό. Ποιο είναι παραλογισμός που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποιο δίκαιο είναι αυτό το σύστημα συνολικά, νομίζω εγώ τώρα, δεν είμαι και ειδικός. Ανά μήνα θα πληρώνετε. Μου φαίνεται πιο δίκαιο. Όχι, όχι. Θα πληρώνετε κανονικά. Το ανά μήνα είναι άλλα θέματα που θα τα εξετάσουμε τη σειρά τους. Αλλά ξέρετε, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να βάλουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαπραγμάτευση σήμερα, που για να σας δώσω και την είδηση, το Υπουργείο Οικονομικών πάει σήμερα στη συνάντηση έχοντας ήδη έτοιμα όλα τα προαπαιτούμενα. Είναι είδηση, νομίζω, αυτό, για να μην υπάρχει κάποια αγωνία. Ένα αυτό. Δεύτερον, 9.30 ώρα πάτε το κανάλι της Βουλής να δείτε την απάντηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, όπου θα έχετε και εκεί τα νεότερα για το τι έχει γίνει. Εντάξει. Οι αντικειμενικές αξίες πότε υπολογίζετε ότι θα αλλάξουν, για να κλείσουμε? Μέσα στο 2016 θα αντικαταστήσουμε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών με σύστημα εμπορικών αξιών. Μάλιστα, για να το δούμε. Ελπίζουμε να τα πούμε για από κοντά μια μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή είσαι το